Θα μιλήσουμε λοιπόν για gesture browsing. Εγώ λέγομαι Παναγιώτης Γεωργιάδης, είμαι φοιτητής του τμήματος αυτοματισμού στο ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και πολλούς αυτοματιστές εδώ. Και άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα δείτε στο blog μου, panagiorgiades.com ή άμα θέλετε να επικοινωνήσουμε, drpaneas.gmail.com. Η αλήθεια είναι ότι αυτήν την εβδομάδα είχα εξεταστική και η παρουσίαση, ξεκίνησα να κάνω την παρουσίαση πριν 10 ώρες περίπου. Καλώς ήρθατε. Και καθώς την έφτιαχνα την παρουσίαση λοιπόν χθες το βράδυ, μόνο ο Θεός και εγώ ξέραμε περί κοινός πρόκειται. Τώρα ξέρει μόνο ο Θεός. Οπότε, αρκετά με το trolling. Γιατί βρισκόμαστε εδώ λοιπόν, βρισκόμαστε για να δούμε νέες τεχνολογίες, για να δούμε πώς ίσως χειρίζεται ο άνθρωπος το ίντερνετ σε λίγα χρόνια. Αυτό ποιοι το θυμούνται? Τέλος πάντων, δεν έχει ήχο για να το ακούσετε, οπότε... Στην αρχή, λοιπόν, χρησιμοποιούσαν... ωραία, λοιπόν, στην αρχή, κυρίως γύρω στο 50, ας πούμε, και πιο παλιά, ο κόσμος δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε τηλεοράσεις, τα παιδιά παίζαν έξω κρυφτό, κυνηγητό κτλ. Μετά ήρθε η τηλεόραση, όπου είναι κυρίως ένα καθιστικό μέσο ψυχαγωγίας, και βλέποντας τηλεόραση καταντήσαμε κάπως σαν τον Χόμερ. Και σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει στο να χειρίζομαι την παρουσίαση με μέσο Flutter, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει μέσα από την κάμερα που έχετε στο λάπτοπ, δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια 3D κάμερα, να μπορείτε να αλλάζετε είτε παρουσιάσει στο PowerPoint είτε σε Mac περιβάλλον, είτε για παράδειγμα άμα έχετε Windows Media Player και γενικά κάποιον player ή ακόμα και στο YouTube. Για π.χ. έχει ένα extension για τον Chrome, αν πούμε ότι κάθεστε στο σαλόνι ή στο κρεβάτι σας και βαριέστε να σηκωθείτε μέχρι το γραφείο, μπορείτε κάλλιστα από εκεί να χειριστείτε το YouTube. Για παράδειγμα, κάθομαι τώρα εδώ, δεν φτάνω να πιάσω ποντίκι και τα λοιπά, αρχίζει παίζει το τραγούδι, άμα θέλω να το σταματήσω απλά σηκώνω το χέρι και το σταματάω. Άμα θέλω να το συνεχίσω, ξανασηκώνω το χέρι, συνεχίζει. Άμα θέλω το επόμενο τραγούδι στην playlist, κάνω απλά ένα gesture προς τα δεξιά και μου πηγαίνει στο επόμενο τραγούδι. Άμα θέλω το προηγούμενο, ξανακάνω το ανάποδο gesture. Αυτή η εφαρμογή λέγεται Flutter και βγήκε μία από τις καλύτερες εφαρμογές στο App Store το 2012. Είναι κλειστή εφαρμογή, δεν δίνουν API, οπότε απλά την παίρνετε και την χρησιμοποιείτε, δεν έχει να κάνουμε κάποιο development εδώ πάνω. Τώρα, πώς ξεκίνησε η όλη φάση αυτή με την διαδραστικότητα? Το 80 έγινε ένα show με αυτόν τον τύπο που βλέπετε εδώ, ο οποίος άρχισε να κάνει ένα show του στυλ How You Can Dance, κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος αρχίζει και δείχνει στη τηλεόραση χορευτικές κινήσεις.
Αυτό ήταν το πρώτο, ας πούμε, διαδραστικό show που έγινε στην τηλεόραση και ακολούθησε συνέχεια μετά με τα video games, το κλασικό Super Mario. Φαντάζομαι όλοι έχετε παίξει Super Mario. Μα δεν έχετε παίξει, φύγετε τώρα. Και μετά είχαμε τους κλασικούς υπολογιστές που γνωρίζουμε όλοι σήμερα, τα PC. Είχαμε το Graphical User Interface, αλλιώς GUI, όπου άλλοι είχαν ποντίκι, άλλοι πληκτρολόγιο, καλά, προφανώς είχαν και ποντίκι και πληκτρολόγιο. Όσοι είχαν βιντεοκονσόλες είχαν joypad, joysticks και άλλα διάφορα τέτοια devices για να χειρίζονται το γραφικό περιβάλλον. Στη συνέχεια εξελίχθηκαν αυτά, Guitar Hero και άλλα διάφορα τέτοια, τα οποία πάλι στην ουσία όμως έχουν να κάνουν με κουμπιά, δηλαδή πατάμε κουμπιά. Αυτό που πάει να γίνει τον τελευταίο καιρό είναι από Graphical User Interface να πάμε σε Natural User Interface, δηλαδή σκεφτείτε ότι πώς θα αλληλεπιδρούσετε εσείς με τον υπολογιστή αν δεν σας είχε μάθει κανείς τι είναι ποντίκι, τι είναι πληκτρολόγιο και αυτά. Τι θα κάνατε, ας πούμε, θα πηγαίνατε πάνω στην οθόνη σαν να ήταν touch, ας πούμε, screen, θα προσπαθούσατε να σύρετε αντικείμενα ή κάτι αντίστοιχο. Το GUI, λοιπόν, όπως έχουμε μάθει, έχει κάποιους κανόνες. Ξέρεις δηλαδή ότι η έναρξη είναι π.χ. κάτω αριστερά, ότι το παράθυρο κλείνει, μεγαλώνει και κάνει κάποια πράγματα. Έχει δηλαδή κάποιους κανόνες, τους οποίους τους μαθαίνεις και κάνεις κλικ. Αντίθετα, το Natural User Interface έχει να κάνει με το ένστικτο, δηλαδή πώς θα έκλεινες εσύ μια εφαρμογή, τι κίνηση θα έκανες, κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα voice, δηλαδή μπορείς να μιλήσεις π.χ. στο iPhone με την Siri και στο Google Talk, κάπως λέγεται αυτό, δεν θυμάμαι τώρα, στον browser των Chrome μπορείς να ενεργοποιήσεις φωνητικές οδηγίες, π.χ. να του πεις convert 5 euros into dollars και να στο κάνει απευθείας, μην κάτσεις και το πληκτρολογίζεις όλο αυτό. Και μια και μιλάμε για παιχνίδια, γιατί κυρίως στα παιχνίδια έχουμε τέτοια διάθραση ψυχαγωγική. Το 1985 η Nintendo κλασικά είναι πρωτοπόρο σε τέτοιες τεχνολογίες και έβγαλε αυτό το πιστολάκι, το οποίο τον τελευταίο καιρό άρχισε να ξαναπολείται μέσω eBay, αλλά για άλλο λόγο, δείτε τον λόγο, έγινε κανονικό πιστόλι, με κάποια modifications που το κάνανε. Sorry. Λοιπόν, τι παιχνίδια παίρνετε στα παιδιά σας. Το 2003 είχαμε το PlayStation iToy, εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι καθόλου, αν και έζησα τη γενιά PlayStation. Αυτό έχει ανάλυση 640x480 στα 60 Hz ή έχει στη δεύτερη επιλογή 320x240 στα 120. Και η Sony ήταν η εταιρεία που εισήγαγε τεχνολογίες computer vision, δηλαδή να έχουμε αναγνώριση και ανίχνευση διαφόρων πραγμάτων, να έχουμε edge detection, pixel tracking, face detection, head tracking, gesture recognition κτλ. Κτλ. Καθώς επίσης και εκτός από visual, έχουμε να κάνουμε και με ήχο, δηλαδή άμα κάποιος είναι σε μια γωνία και μιλάει, το μικρόφωνο θα κάνει cancel τον υπόλοιπο χώρο και θα εστιάσει εκεί πέρα. Το 2006 η Nintendo πάλι έκανε το μεγάλο μπαμ με το Nintendo Wii, αλλάζοντας πολλά πράγματα στον χώρο του gaming. Το τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιούσε το Wiimote έχει ένα αξελερόμετρο, έχει infrared, κουμπάκια κλασικά, σαν να είναι ένα τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για joystick. Και το καλό είναι ότι είχε Bluetooth, οπότε πολλοί το χρησιμοποίησαν αργότερα και για το PC τους. Π.χ. βλέπετε εδώ πέρα, είναι μια ομάδα από 4 παιδιά που κάνουν κανό. Άργησες, Αντώνη.
Οπότε βλέπετε πόσο διαδραστικό είναι όλο αυτό, δηλαδή από το να πατάς κουμπιά ή να κάνεις κλικ, να κάνεις πραγματικά την κίνηση που απαιτείται με φυσικό τρόπο, είναι πιο ψυχαγωγικό, είναι πιο αστείο. Ειδικά άμα έχετε παίξει με παρέα στο σπίτι, φαντάζομαι, ξέρετε πόσο γέλιο πέφτει. Το 2010 η Sony με το PlayStation 3 έφτιαξε ένα μικρόφωνο, αλλά θέλησε να πει ότι είναι τηλεχειριστήριο, το οποίο ήταν στην ουσία ένα upgrade του 2010, του προηγούμενου μοντέλου που είδαμε. Οπότε εδώ πέρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο ρεαλιστικά. Βλέπουμε ότι παίζει box, κανονικά σαν να παίζει box. Οπότε γίνεται πολύ καλύτερη εξομοίωση του Human Computer Interaction. Τόξο. Βλέπετε ότι οι κινήσεις είναι φυσικές, όπως ακριβώς θα πετούσατε ένα τόξο εσείς. Ή παρόμοιες, ας πούμε, έτσι. Μπορεί να υποστηρίξει και multiplayer, δηλαδή δύο άτομα ή τρία ή τέσσερα άτομα, δεν είναι, είναι κλειστό μόνο σε single user. Okay, εντάξει, φαντάζομαι πήρατε μια ιδέα. Το PlayStation Move, λοιπόν, αυτό σε συνδυασμό στην ουσία είναι ένα upgrade του προηγούμενου PlayStation Eye και τα τέσσερα αυτά που δείξαμε, ή τρία, δεν θυμάμαι. Όλα αυτά υποστηρίζουν hacking, δηλαδή τα πήραν οι διάφοροι developers ανά τον κόσμο, τα ανοίξαν, τα πειράξανε και τα μεταφέρανε από τις video consoles στο PC τους. Το πιο διάσημο από αυτές ήταν το Wii Mode, το οποίο είχε Bluetooth και αυτό βοήθησε πολύ. Και το λιγότερο διάσημο, ίσως θα λέγαμε ότι ήταν του PlayStation, με την έννοια ότι υπήρχε αρκετά conflicts. Και βέβαια στους browser που τα δοκίμασαν αυτά ήταν ο Chrome και ο Firefox, που είναι και οι δύο αρκετά open γνωστοί στην κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού. Το μεγάλο τώρα μπαμ των ημερών έγινε με το Kinetic, όπου με το που βγήκε αυτή η κάμερα πάρα πολλά ερευνητικά και γενικά developers που ασχολούνται με computer vision και διάφορες άλλες τεχνολογίες το υιοθέτησαν αμέσως και πιο συγκεκριμένα έχουν βγει άπειρα hacks. Είχε δείτε αυτό το hack, είναι ένας τύπος ο οποίος γράφει και πετάει χαρτιά και έχει συνδέσει Kinetic μαζί με έναν κάδο και καθώς πετάει τα χαρτιά ο κάδος κινείται και τα πιάνει. Έχει άπειρα, πραγματικά έχει άπειρα hacks, άπειρα, άμα ψάξετε Kinetic hacks θα δείτε τρελές ιδέες που μπορείτε να την κάνετε και για πτυχιακή όσοι είστε φοιτητής. Το hardware που έχει αυτή η κάμερα έχει 640x480 RGB κάμερα, δηλαδή για κάθε pixel έχει red, green, blue. Είναι στα 30 Hz, έχει βάθος αυτό. Το χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι ότι έχει βάθος, δηλαδή ότι έχει infrared depth κάμερα η οποία βοηθάει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού να γίνεται detection και όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες σχετικά με τον ήχο. Για παράδειγμα, δείτε τώρα, έχω βάλει ένα βιντεάκι που δείχνει σε νυχτερινή όραση πώς το Kinetic καταφέρνει και βλέπει. Τώρα ίσως δεν βλέπετε γιατί έχει φωτισμό εδώ, αλλά τα καταφέρνει αρκετά καλά χάρη στην infrared κάμερα που έχει. Δηλαδή μπορεί να κάνει detection ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς πρόβλημα. Τώρα, χρειάζεται να το κάνουμε hacking και να το βάλουμε στον υπολογιστή αυτό. Δεν χρειάζεται και γι' αυτό φρόντισε η Microsoft. Φρόντισε λοιπόν να βγάλει ένα Windows SDK το 2012, αλλά με το εξής. Για άλλους καλό, για άλλους κακό. Στην ουσία αυτό που έβγαλε είναι ξανά το ίδιο Kinetic που έβγαλε για το Xbox, απλά για να βγάλει κάποια χρήματα παραπάνω. Είπε ότι αυτό θα στοιχίζει 250 ευρώ, αντί για 150 ευρώ. Και η μόνη διαφορά είναι ότι
πρέπει ότι σε επιτρέπει να χειριστείς το Kinetic σε near mode. Το near mode σημαίνει ότι από εδώ δεν μπορώ, ας πούμε, πολύ καλά να χειριστώ το Kinetic. Πρέπει να πάω λίγο πιο πίσω. Και ένα ακόμα μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι σε δεσμεύει να έχεις commercial license. Δηλαδή, άμα εσύ έχεις Xbox και έχεις αγοράσει Kinetic για το Xbox, που είναι το πιο φθηνό, δεν μπορείς να λανσάρεις πατέντα. Πρέπει αναγκαστικά να αγοράσεις το 250 ευρώ Kinetic που δίνει η Microsoft. Εγώ αυτό που έχω μαζί μου είναι το Kinetic του Xbox, κάνει 110 ευρώ και μπορείτε να το συνδέσετε κανονικά στον υπολογιστή σας, δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είτε να το τρέξετε με το Windows SDK, είτε και με άλλα open source που θα δούμε στη συνέχεια. Είπαμε ότι με αυτό δεν έχουμε όμως εμπορική άδεια, δηλαδή άμα έχετε μια καλή ιδέα δεν μπορείτε να βγάλετε λεφτά από αυτήν και δεν έχετε το Near Mode. Το Near Mode είναι 0,4 νομίζω μέτρα, ενώ στο κανονικό Kinetic είναι 0,8. Μιλάμε μόνο για Windows μέχρι στιγμής και δεν είναι τόσο καλό αυτό. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε τώρα με λίγο ανοιχτά πρότυπα. Το Open Kinetic είναι ο open source driver για το Microsoft Kinetic. Δηλαδή, άμα δεν έχετε Windows, έχετε Mac ή έχετε Linux στον υπολογιστή σας, με το Open Kinetic μπορείτε να τρέξετε το Kinetic σας χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Η εταιρεία που έχει αναπτύξει το Kinetic ονομάζεται PrimeSense και συνεργάστηκε μαζί με τη Willow Garage για αυτό το επίτευγμα. Το OpenNI είναι στην ουσία η βιβλιοθήκη που χρησιμοποιούμε για να έχουμε όλα αυτά τα gestures. Είναι ανοιχτό και στην ουσία έχεις να επιλέξεις μεταξύ Windows SDK, το οποίο είναι κλειστό, αλλά έχει πολύ καλό documentation και έχει πολλά πράγματα έτοιμα, μασημένα θα λέγαμε για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τώρα. Δηλαδή σου έχει, θες να κάνεις hand recognition για παράδειγμα, σου λέει έτοιμο το όλο το documentation, πώς γίνεται τι, ξέρεις ότι λειτουργεί 100%, η εγκατάσταση είναι piece of cake, click, 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 next, 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 install, finish. Σε αντίθεση με το OpenNI πρέπει να έχεις μια εμπειρία για να κάνεις compile κάποια πακέτα από Git. Και ειδικά θα δείτε στη συνέχεια ότι τα open source project που βασίζονται σε Kinetic και τα λοιπά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνεις να παίξουν. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί υπάρχει conflict με όλους αυτούς τους drivers, με τις εκδόσεις αυτονών. Η Microsoft πιέζει πάρα πολύ να μην υπάρχει ανοιχτά πρότυπα για το Kinetic και θα λέγαμε ότι ίσως τα κατάφερε ως ένα σημείο, γιατί το OpenNI στην καινούργια του έκδοση υποτίθεται ότι δεν συνεργάζεται με το Open Kinetic αλλά με το Windows SDK. Άσχετα αν όσοι έχουμε Linux ή Mac εξακολουθούμε να βάζουμε την παλιά έκδοση και να έχουμε το OpenNI το 1,5 ας πούμε και όχι το 2, κάτι. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο για κάποιον που δουλεύει Windows και δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Στα Windows λοιπόν βάζουμε το κλασικό Windows SDK, έχουμε skeletal tracking, δηλαδή πιάνει όλο τον ανθρώπινο σκελετό, 20 σημεία πιάνει εκεί, ή άμα κάθεστε πιάνει 10. Έχει depth camera όπως είπαμε, το οποίο ενεργοποιείται στα 0,8 μέτρα άμα έχετε το φθηνό Kinetic ή στα 0,4 άμα έχετε το πιο ακριβό. RGB κάμερα, δηλαδή για κάθε πίξελ έχει κόκκινο, πράσινο και μπλε. Facial tracking, πιάνει το πρόσωπό σας, δηλαδή το ανιχνεύει. Και speech processing, επεξεργάζεται και φωνή και audio. Και υπάρχει και η infrared κάμερα για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το Yubi είναι ένα interactive SDK που βγήκε πρόσφατα. Και τι κάνουν αυτοί? Αυτοί με την δικιά τους τεχνολογία επιτρέπουν να μετατρέψεις οποιαδήποτε επιφάνεια σε touchscreen. Οποιαδήποτε επιφάνεια. Δείτε αυτό το βιντεάκι και θα καταλάβετε. Βγήκε τώρα, φέτος βγήκε. Αυτό δεν είναι touchscreen. Γίνεται touchscreen χρησιμοποιώντας το Yubi SDK. Μοιάζει ίσως με Minority Report λίγο.
μετατρέπει δηλαδή τραπέζια, τείχους σε τάτσα. Αυτό δεν είναι δωρεάν, ούτε είναι ανοιχτό, είναι κάτι που αναπτύσσεται τώρα και γενικά θα δείτε ότι αυτή την εποχή από το 2012 και μετά έχουν αρχίσει να πετάγονται σαν μανιτάρια τα νέα projects σε θέματα 3D motion και τα λοιπά. Okay. Τώρα, για όσους δεν θέλουν να πάρουν Kinetic και καλά θα κάνουνε, το Asus Action Pro είναι ακόμα πιο φιλικό γιατί σου επιτρέπει να παίξεις σε όλα τα συστήματα και σε Mac και σε Linux και σε Windows χωρίς να φοβάσαι θα παίξει, δεν θα παίξει, θα παίξει ο driver, δεν θα τον βρει, δεν θα τον βρει, τι πρόβλημα θα έχω και είναι και πιο φθηνό. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο τι παίζει με αυτές τις δύο κάμερες. Το Asus κάνει 150 ευρώ, το Kinetic 250, είπαμε άμα πάρουμε το κανονικό, το Kinetic που προτείνει η Microsoft. Είναι μικρότερη σαν κάμερα η Asus, δεν έχει μοτόρι, όταν λέω δεν έχει μοτόρι, δηλαδή το Kinetic έχει την δυνατότητα να σηκώνεται και να κατεβαίνει. Το Asus απλά το τοποθετείς σε μία θέση. Δεν χρειάζεται έξτρα τροφοδοσία, ένα USB αρκεί, ενώ το Kinetic τώρα το έχω στο πολύπριζο και έχει διπλάσιο frame rate στη μισή ανάλυση. Επίσης, ένα μειονέκτημά του είναι ότι δεν έχει SDK δικό του. Τώρα μειονέκτημα, πλεονέκτημα, δεν ξέρω, είναι κάτι που θα το κρίνετε εσείς. Πρόσφατα η Intel μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι, βγάζει μια δικιά της 3D κάμερα και αποτελεί και αυτή ένα αντίπαλο, θα λέγαμε, του Kinetic και της Asus. Το εντυπωσιακό project του 2012 είναι το Leap Motion. Αυτό τι είναι, αυτό είναι μια αντίστοιχη συσκευή που έχει δύο κάμερες πάνω και σου επιτρέπει να κάνεις τον υπολογιστή σου να τον χειριστείς χωρίς ποντίκι καθόλου όμως ποντίκι. Βλέπετε ότι χωρίς να ακουμπάει την οθόνη μπορεί να παίζει οποιοδήποτε παιχνίδι, να μετακινεί φακέλους, να κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει τα χέρια σου να είναι πολύ κοντά στην οθόνη, δηλαδή κανονικά σαν να έχεις περιβάλλον εργασίας, δεν είναι για απομακρυσμένη remote control γενικότερα. Αυτό κοστίζει στα 60 με 80 ευρώ. Μπορείτε να το αγοράσετε online, δεν το βρήκα σε κάποιο ελληνικό κατάστημα, οπότε η αγορά πρέπει να γίνει με απ' έξω. Και αυτό όταν το είδα μου θύμισε κάτι που έχει να κάνει με Arduino. Δηλαδή, ένας τύπος ο οποίος με 10-20 ευρώ φτιάχνει ένα κύβο χρησιμοποιώντας Arduino και κάνει κάτι παρόμοιο. Αυτό απλά σας το δείχνω με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που έχει ανοιχτό μυαλό και έχει πολλές ιδέες μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει φτιάξει ένα τέτοιο κύβο ανοιχτό και χειρίζεται τον υπολογιστή του από αυτόν τον κύβο. Προφανώς δεν έχει την ακρίβεια που έχει η άλλη συσκευή που είδαμε πριν, αλλά μιλάμε για ένα project πανφθηνό και καθαρά home brew. Το 2012 βγήκε ένα extension plugin για το Leap που είδαμε. Δεν έχει κάμερα, κοστίζει μόλις 60 ευρώ, έχει hand gesture. Το Leap Touch είναι το plugin που υποστηρίζει το Leap Motion. Έχει φτιαχτεί μόνο για το Chrome, παίζει μόνο σε Chrome browser και αναπτύχθηκε από δύο Αυστραλούς developers μερικούς μήνες πριν. Δείτε λίγο τι κάνει. Υποτίθεται το διαφημίζει ότι δεν αφήνει ποτέ το sandwich ο συγκεκριμένος τύπος, δηλαδή με ένα χέρι. Καμένο λίγο. Αρκετά βολικό πιστεύω η μητέρα που θα το εκτιμούσε αυτό. Έχει θέμα με το ποντίκι. Το Capri 3D είναι στην ουσία το μικρότερο αδελφάκι του Kinetic, το οποίο μπαίνει σε tablet και κινητά. Η ίδια εταιρεία που έχει αναπτύξει το Kinetic, η PrimeSense,
θέλει να μπει σε αυτή την αγορά, την αγορά των embedded συστημάτων και παρουσιάστηκε φέτος το 2013 στο I.O. με την Google να το δοκιμάζει πάνω στο Nexus 10. Αλλά εδώ είμαστε στο Google Developers Group και μέχρι στιγμής δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για development, μόνο σας δείχνω τι υπάρχει στην αγορά. Στην ουσία, ένας καλός προγραμματιστής με αυτή την τεχνολογία είναι κάτι σαν να είναι μάγος, παιδιά. Στην ουσία είναι σαν να κάνω μαγικά όταν κουνάω το χέρι μου και αλλάζουν διάφορα πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις γλώσσες. Είναι όλες οι βασικές γλώσσες, από Flash, Python, Unity, αν θέλετε να βάλετε παιχνίδια, Java, Processing. Εννοείται ότι όσοι θέλετε να αρχίσετε προτείνω Processing, γιατί είναι πιο εύκολη. Και όσοι είστε σκληρά καρύδια, εννοείται πάμε για C++. Το SDK του Kinetic παίζει μόνο με C++, C# και Visual Basic. Ενώ αυτό που μετράει πλέον είναι να γίνει όλη η φάση στον browser, δηλαδή να είναι cross-platform μέσω ενός browser. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε την JavaScript. Διάφορα JavaScript projects. Το Depth.js, το οποίο ήταν το πρώτο που ξεκίνησε από το MIT το 2010, το Kinesis I.O. που παίζει επίσης με το SDK των Windows κυρίως, το Kinetic.js, το NuiMotion που έγινε πρόσφατα και το ZigFoo, το οποίο αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου από όλα αυτά, ίσως γιατί ήταν το μόνο που μου έπαιξε καλύτερα. Δείτε λίγο τι είναι το Depth.js. Αυτοί είναι οι τέσσερις προγραμματιστές που το ανέπτυξαν. Και θα δείτε τώρα πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή μέσω browser. Με το χέρι του δηλαδή αλλάζει τα tabs, κάνοντας διάφορα gestures. Στην ουσία κάνει κάποιο είδους browsing στο ίντερνετ. Αλλά το σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι αυτή η τεχνολογία τρέχει online, δηλαδή τρέχει μέσα από έναν browser. Το Depth.js λοιπόν υποτίθεται ότι παίζει για Chrome, Firefox και Safari, υποστηρίζει OpenAI και επιτρέπει σε έναν JavaScript developer να περιηγηθεί στον browser του με hand gestures. Εγώ όσο και αν προσπάθησα να το κάνω να παίξει, για την ώρα δεν δουλεύει, παλιότερα δούλευε. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συνέχεια έχουμε καινούριες εκδόσεις driver, προγραμμάτων και συνέχεια σπάνε τα πράγματα γιατί είναι όχι απλά unstable, είναι σε experimental όλα αυτά τα projects. Οπότε να ξέρετε, πρέπει να έχετε πολύ υπομονή και να είστε σίγουροι ότι δεν θα βρεθεί guide. Δηλαδή, άμα ψάξετε how to αυτό ή how to εκείνο, δεν υπάρχει documentation πουθενά. Πρέπει να έχετε κάποια εμπειρία για να χτίσετε αυτά τα πακέτα. Δεν είναι εύκολο για να το κάνει οποιοδήποτε. Το Kinesis I.O. είναι ένα middleware στην ουσία, που επικοινωνεί πάλι μέσω του browser και WebSocket. Παίζει μόνο σε Windows, πάλι μόνο σε Windows. Και για όσους δεν έχουν Kinetic, έχει έναν εξομοιωτή που μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πολύ εύκολα από εκεί. Το πλεονέκτημα με την JavaScript είναι ότι απλά την κάνεις embed σε ένα HTML, δηλαδή όπως βλέπουμε και εδώ πέρα απλά λέω φόρτωσε το τάδε σκριπτάκι και στην ουσία έτσι ενσωματώνω την τεχνολογία αυτή στην σελίδα μου. Άμα θέλω να κάνω π.χ. ένα κουμπί διαδραστικό, απλά το κάνω markup ως interactive μέσα σε ένα div tag. Η κίνηση του cursor αντίστοιχα γίνεται με εύκολο τρόπο. Υπάρχουν έτοιμες οι εντολές για HIPSI-Z κατευθύνσεις. Και τα βήματα για το gestures αντίστοιχα πάλι γίνονται με εύκολες. Πώς θα το πω, η μεθοδολογία δηλαδή είναι πολύ εύκολη. Δεν είναι C++ ούτε C# για να τρομάζει οποιονδήποτε. Λίγο άμα ασχοληθείτε, μία εβδομάδα, δύο, θα το κατέχετε και θα μπορείτε να φτιάξετε δικές σας σελίδες που να περιηγήσετε με τα χέρια και οτιδήποτε άλλο.
Το Kinesis I.O. ήταν αρκετά καλό, αλλά πολλά project αρχίζουν καλά και δεν συνεχίζουν. Δεν έχει αναβαθμιστεί πρόσφατα. Σε μερικούς θα παίξει, σε μερικούς δεν θα παίξει. Έχει memory leaks, πετάει πολλά error, δεν είναι τόσο αξιόπιστο και έχει driver conflict, δηλαδή άμα έχεις την τάδε έκδοση του OpenAI σε συνδυασμό με την έκδοση του Night τάδε, δεν θα μπορέσετε να βγάλετε άκρη, θα πρέπει να έχεις και λίγο την τύχη με το μέρος σου. Το Kinect.js είναι μια WebSocket σύνδεση πάλι, γραμμένο καθαρά σε JavaScript και παίζει πάλι για browsers. Γράφεις λοιπόν JavaScript και με τις δύο αυτές εντολές πάλι με αρκετά απλό τρόπο στην ουσία φτιάχνεις έναν listener που περιμένει να γίνει activate μόλις γίνει το ανάλογο gesture. Τώρα θα είναι jump, θα είναι οτιδήποτε έχετε βάλει. Επίσης πάλι παίζει μόνο με Windows και αυτό και έχει το πλεονέκτημα ότι όσα παίζουν με Windows έχουν το plus ότι έχουν πιο πολλά πράγματα σε σχέση με το open source, γιατί τα δίνει η Microsoft. Το NUI Motion είναι καινούργια τεχνολογία, είναι ανοιχτή, είναι cross-platform. Θα σας συμβούλευα να το δείτε πολύ αυτό το project, αξίζει. Χρησιμοποιεί OpenAI Driver, οπότε μπορείτε να το παίξετε παντού και χρησιμοποιεί πάλι WebSockets. Το ZigFu είναι στην ουσία ένα πακετάκι το οποίο δεν σε κουράζει καθόλου, είτε έχεις Mac, είτε έχεις Linux, είτε έχεις Windows, με ένα κλικ σου κάνει εγκατάσταση ό,τι χρειάζεται και διορθώνει ό,τι conflict μπορεί να έχεις. Σε όλα τα συστήματα που το δοκίμασα, δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα, πάντα έπαιξε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή παίζει μόνο με τον Chrome και με τους άλλους browser θα παίζει, αλλά είναι αρκετά buggy και έχει πολύ καλό documentation. Αρκετά project που θα συναντήσετε είναι νεκρά, δηλαδή θα δείτε πολλά άρθρα στο ίντερνετ, wow, τρομερή τεχνολογία, θα αλλάξει τον πλανήτη και μετά από ένα χρόνο δεν λειτουργεί τίποτα, γιατί ίσως αλλάζουν, φτιάχνουν δικές τους εταιρείες. Είπαμε ότι πάρα πολλοί νέοι developers βρίσκουν δουλειά μέσα από computer vision σήμερα σε τέτοια apps. Και φυσικά μπορείτε να γράψετε το δικό σας, το οποίο θα είναι μια πολύ καλή εμπειρία και γιατί όχι. Αυτό που θα σας ζητούσα είναι να ασχοληθείτε με JavaScript, ώστε να παίζει μέσω web, να μην κάτσετε δηλαδή να ψάξετε να είναι native σε κάποια πλατφόρμα, να παίζει μέσω ίντερνετ. Εκεί πάει η τεχνολογία, το βλέπουμε παντού. Ό,τι είναι μέσω ίντερνετ πουλάει. Να γράψετε καλό documentation, να εξηγείτε δηλαδή τι κάνετε και πώς το κάνετε, μην αφήσετε τους άλλους χρήστες άμα θέλετε να κάνουν contribute, να ψάχνουν, γιατί πραγματικά άμα πάτε στο Git να δείτε αυτά τα project που σας έδειξα, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα από documentation, τίποτα. Απλά σου δίνει κώδικα και αν μπορείς κάτω να παίξει, μπράβο. Σχόλια στον κώδικα λοιπόν δεν υπάρχουν και γενικά υπάρχει πολύ γκρίνια γιατί στην ουσία κρατάνε τα πράγματα για τον εαυτό τους. Συμβουλές που έχω να σας δώσω για το Kinetic είναι να μην το χρησιμοποιήσετε έξω γιατί έχει ήλιο και έχει infrared κάμερα πάνω οπότε δεν θα έχει ακρίβεια. Χρειάζεται επιπρόσθετη τροφοδοσία να το έχετε υπόψη σας αυτό όταν το αγοράσετε, δηλαδή άμα το αγοράσετε θα πρέπει να αγοράσετε και ένα φορτιστή και να είστε αρκετά μακριά γιατί ίσως την πρώτη φορά που θα το ξεκινήσετε θα πείτε γιατί δεν δουλεύει, γιατί δεν παίζει, παίζουν όλα κανονικά και μόλις πάτε λίγο πιο πίσω όλα θα παίξουν. Συμβουλές για natural user interface λοιπόν, να ξέρετε ότι δεν έχει να κάνει ακριβώς με το τι θέλετε εσείς, αλλά με το πώς θα το σκεφτόταν ένας απλός χρήστης, ο οποίος δεν έχει δουλέψει σποντίκι, δεν έχει δουλέψει πληκτρολόγιο, τώρα θα πεις πώς θα τον βρω από τον χρήστη. Ναι, πρέπει να σκέφτεσαι απλά, να σκέφτεσαι με το ένστικτο, δηλαδή πώς θα έκλεινε κάποιος μια εφαρμογή. Ένα πολύ καλό βιβλίο είναι το Brave New World, το οποίο μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα, για natural user interfaces. Πώς οι άνθρωποι δηλαδή θα είναι στην οθόνη για να κάνει detect, θα είστε κι εσείς μέσα, πρέπει να σας βλέπει ολόκληρους, να έχει skeletal tracking. Πόσα gestures μπορώ να κάνω,
Και τι θα είναι το κάθε gesture, είναι βγάζουν νόημα τα gestures ή δεν έχουν κάποιο λόγο. Ο μέσος χρήστης περίπου σύμφωνα με το βιβλίο λέει ότι μπορεί να απομνημονεύσει 6 gestures, δηλαδή μέχρι εκεί, δεν θέλει παραπάνω. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο όλα αυτά που λέμε αρκετά με την παρουσίαση. Να δούμε λίγο τις τεχνολογίες αυτές, καθώς έχω φέρει μαζί μου το Kinect. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μερικά samples που έχει το open source, δηλαδή αυτά μπορείτε να τα κάνετε χωρίς να αγοράσετε το επίσημο Kinetic και το Microsoft SDK και όλα αυτά που είναι επίσης δωρεάν για Windows. Απλά όσοι έχετε Mac και Linux, μέσω του OpenAI, αυτά είναι κάποια samples που έχει για να δείτε τις δυνατότητες που έχει το Kinetic. Δείτε τώρα, είμαι σε γραμμή εντολών, σε CLI στην ουσία, και από εκεί που γράφαμε εντολές μπορώ να τη χειριστώ με το χέρι μου. Βλέπω ότι άμα το πάω δεξιά είμαι στο δεξί κουτάκι, το πάω λίγο πιο εδώ, είμαι στο μεσαίο, στο αριστερό, και υποθέτω ότι μπορώ να κάνω κλικ, ας πούμε, να το πάω προς τα μέσα, οπότε επιλέγω αυτό που θέλω. Αυτό είναι ένα από τα samples που έχει. Και επειδή πλησιάζει μία η ώρα, θα κάνω ένα restart να μπούμε σε Windows για να δείτε το SDK καλύτερα από εκεί. Όπου εκεί πέρα αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι πώς να κάνεις surf στο Google Earth, δηλαδή αντί με το ποντίκι να κάνεις βόλτα στην γη, αυτό που θα κάνεις θα είναι σαν να είσαι εσύ το αεροπλάνο κατά κάποιο τρόπο και να πετάς μέσα στο Google Earth. Έχει διάφορα samples, τα οποία θα πάρουν αρκετή ώρα τώρα για να τα δούμε όλα, δεδομένου ότι πρέπει να έχεις και λίγο δυνατό PC, εγώ έχω ένα Mac εδώ. Αλλά όπως είδατε είναι αρκετά unstable τα όλα θέματα. Άλλα παίζουν, άλλα δεν παίζουν, σήμερα παίζουν, αύριο παίζουν. Δεν είναι σταθερά και ξαναμπήκα σε Mac. Ο Αλέξο να διαφέρει για το surf. Ποιο? Θέλω να δοκιμάσει αυτό το surf. Αυτό, έλα. Θα κάνεις surf, έλα. Τα Windows αρκούν, γι' αυτό περίμενε. Αυτό σκέψου ότι είναι μια βιβλιοθήκη με έτοιμες εντολές. Δηλαδή δεν κάθεσαι εσύ να δεις πώς να κάνω κάποια πράγματα. Σου έχει έτοιμη την εντολή.
για σήκωμα χεριού, κατέβασμα χεριού ή σου έχει μεταβλητές σκέψου, δεξί χέρι παλάμη, δεξί χέρι αγκώνα, δεξί χέρι όμως. Εσύ τα χρησιμοποιείς αυτά. Λες, για παράδειγμα, στο τάδε κουμπί ενεργοποίησέ το όταν θα δεις gesture παλάμη. Δηλαδή, παίρνεις έτοιμα πράγματα. Δεν είναι ότι κάθεσαι εσύ και τα ξαναγράφεις, τα έχουν γράψει άλλοι για σένα. Σε απλά τα παίρνεις και τα χρησιμοποιείς, ανάλογα με την εφαρμογή που θες να φτιάξεις. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Εξαρτάται από το πρόγραμμα. Εξαρτάται. Ό,τι θες μπορείς να φτιάξεις εσύ. Να φτιάξεις ένα πρόγραμμα και να λες στο δάχτυλο 1, 2, 3, 4, 5. Όταν κάνεις 2 να κάνει κάτι, όταν κάνεις 3 να κάνεις κάτι άλλο. Είναι... Μπήκαμε. Τι ήθελα τώρα. Kinect. Λοιπόν, αυτό είναι το Windows SDK, το οποίο βλέπετε ότι είναι αρκετά πιο όμορφο, δηλαδή τα έχει ανακατηγορίες, σου έχει documentation εδώ, install να κάνεις το πακέτο, να το τρέξεις, να διαβάσεις, οπότε είναι για αρχάριους καλύτερη λύση. Τι θέλετε να δούμε, να το δούμε το Surf, περίμενε, μην πιάσει. Face tracking π.χ. άμα κάνω. Βρίσκει το πρόσωπό μου κανονικά, δεν έχει κάποιο θέμα. Σαν τον Iron Man είναι. Το infrared που λέγαμε πριν, για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Δεν έχουμε ένα χαμηλό φωτισμό, εντάξει, θα λέω. Green screen, χωρίς να υπάρχει green screen. Άμα, εντάξει, τώρα θέλει λίγο optimization αυτό, είναι το default αυτό. Τι άλλο, το πλανήτη. Ωραία, στη γέλα εδώ. Σήκω και εδώ. Σήκω, θα λειτουργήσει τώρα. Να το, εσύ αυτή, σου διεφάσεις, ήθελε άλλον άνθρωπο. Ήθελε άλλον άνθρωπο. Κούνα λίγο χέρια να δείτε. Κάνει κανονικά skeletal tracking. Και τα πόδια. Και τα πόδια, ναι. Τώρα επειδή η κάμερα σε παίρνει από εδώ και πάνω. Είσαι ψηλός γι' αυτό, ναι. Πάμε να δούμε κι άλλα. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Τώρα τα βαμβάμε όλα, παίζει όμορφα. Πάμε, πάμε. Αυτό είναι το... Τι είναι αυτό! Είσαι αδελφή, λέει ότι είναι ο σύνας. Σε παρακαλώ. Ρε, ομόρφινες, ρε. Έτσι. Ομόρφινες λίγο, λέω. Αυτό είναι το avatar. Αυτό χαιρέτα για να ξέρει. Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω τι γίνεται. Χαιρέτα. Εδώ στο κινέτη. Τι θέλει τώρα. Δες εδώ στην οθόνη. Ότι με το χέρι σου μπορείς. Το έκανα μπλέρετε. Πολύ ωραία αυτό, ρε. Τρομερό, ναι. Λοιπόν... Αυτό θέλω. Ποιο, αυτό θες. Αυτό. Λοιπόν... Τρελάθηκα. Ωραία. Όσο πάει χειρότερα γίνονται. Κάτσε να σε βάλω τώρα ένα άλλο που θα σε αρέσει σαν σίγουρα. Περίμενε. Δεν
Έλα. Γυμναστική. Έλα. Πώς θα γίνεις δουλειά από αυτή τη στιγμή. Γραφικά είναι άλλος. Δουλειά γίνεται. Που γίνεται, ό,τι θες γίνεται. Όχι εδώ, στην κινέτικα. Όλα θα κάνω εγώ, ναι. Φτάνει κουράστη. Λοιπόν, ωραία, κάτσε να δείξουμε και το self και κλείνουμε. Τώρα είμαστε στο Google Earth, θα φορτώ στο Google Earth όπου θα περίμενε, μην είναι τρελαίνεσαι. Περίμενε, πώς θα πετάξεις. Κοιτάς εδώ, είσαι ο Σούπερμαν. Ο Σπάιντερμαν. Ο Σπάιντερμαν. Αφού πετάς στον αέρα, κατέβασε προς τα κάτω. Κατέβα κάτω. Γιατί είμαι πλάκια, ρε μάλλη. Είμαι και πολύ, είσαι σε... Σήκωστε. Σήκωσε σαν να είσαι αεροπλάνο. Ναι, τα σήκωσα. Ωραία. Ναι. Πέτα σωστά τώρα. Πετάω έτσι. Σαν τον Ίκαρο. Έρμα, χαλασμένοι ρε, μπορείτε να βρίσκεις. Μπερδεύτηκα. Θα πέσεις ρε. Θα συντριβείς. Μαλά και μέση μου χειάστε. Γύρω δά. Ποια είναι η άλλη, βοηθήστε. Γύρω ανάποδα. Ανάποδα. Έτσι. Τα χέρια σηκώσε. Τα χέρια τα σηκώνω και κάνει οι βόλτες. Α, ναι. Είναι πολύ βολικό πάνω αυτό πάντως. Έχουμε πολύ γρήγορο ίντερνετ, γι' αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μάτσε αυτό, μαγιά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να αρχίσει η επόμενη παρουσίαση, παίζουν όλα τώρα. Όποιος θέλει θα είμαι εδώ έξω για να δούμε και τα υπόλοιπα. Αν θέλετε, στο λάπτοπ ή στο projector. Αυτά, παιδιά.